Υιοθετούμε και βάζουμε μία νέα θεματική. Μία νέα θεματική με βίντεο, μία νέα θεματική με οδηπορικά, με ρεπορτάζ που φέρουν την υπογραφή της Κρήτης σήμερα. Οπότε εμβόλυμα με ζωντανές συνδέσεις. Τις πολλές ζωντανές συνδέσεις που πραγματοποιούμε καθημερινά. Εμβόλυμα με τις ανταποκρίσεις από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη. Αναμένεται να παρουσιάζουμε με την υπογραφή, το επαναλαμβάνω, της Κρήτης σήμερα κάποια οδηπορικά και φέρνουμε στο προσκήνιο και ασχολούμαστε με θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σήμερα, επίσημη πρώτη λοιπόν αυτής της θεματικής. Η εξόρμηση της εκπομπής και της ομάδας της εκπομπής στο Μουσείο Σπάνιων και Ενδημικών Φυτών Κριτσάς. Βρεθήκαμε την περασμένη εβδομάδα και καταγράψαμε το ρεπορτάζ εκεί στην καρδιά του Αγίου Νικολάου και περιμετρικά μέχρι Ελούντα φτάσαμε στο κομμάτι το τουριστικό, της εστίασης και του λιανεμπορίου. Βρήκαμε την ευκαιρία να βρεθούμε και σε αυτούς τους περίφημους και γνωστούς ως θησαυρούς της Κρητικής Υπαίθρου, εκεί στο Μουσείο Σπάνιων και Ενδημικών Φυτών Κριτσάς. Η Εύη Χαρακιανάκη βρέθηκε, κατέγραψε το ρεπορτάζ και δημιουργήσαμε ένα ξεχωριστό βίντεο. Πάμε να το απολαύσουμε και επιστρέφουμε. Κουλτούρα, παράδοση, χορός, μουσική. Πολλά πράγματα χαρακτηρίζουν την Κρήτη. Αυτό που όμως ίσως να ξεχνάμε είναι η χλωρίδα της. Φυτά, μυρωδικά και άνθη που δεν θα συναντήσεις πουθενά αλλού. Στον λασιθιώτικο οικισμό της Κριτσάς βρίσκεται ένα μουσείο αλλιώτικο από τα άλλα. Το Μουσείο Σπάνιων και Ενδημικών Φυτών Ροδάνθη είναι ένα καταφύγιο για την κρητική βιοποικιλότητα και περιέχει θησαυρούς που κρατούν εκατομμύρια χρόνια. Φυτά, λουλούδια, βότανα που κυριολεκτικά μυρίζουν Κρήτη έχουν συγκεντρωθεί σε ένα μέρος και περιμένουν να τα επισκεπτούμε. Η σημερινή μας εξόρμηση μας έφερε στον οικισμό της Κριτσάς και σε ένα ιδιαίτερο και εναλλακτικό θα λέγαμε μουσείο. Πρόκειται για το Μουσείο Σπάνιων και Ενδημικών Φυτών που αποτελεί ένα στολίδι της περιοχής και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Πάμε να τα ανακαλύψουμε. Εκεί συναντήσαμε τον ιδρυτή του μουσείου, Γιώργο Αφορδακό, ένας άνθρωπος ισχυρά δεμένος με την κρητική γη και τα μυστικά της. Η πορεία του ήταν κάπως διαφορετική στα νεανικά του χρόνια, καθώς στα 20 ήταν αθλητής, ωστόσο η ύπαιθρος και η εξοχή είναι αυτά που τον κέρδισαν από τα μικράτα του. Γεννήθηκα στην Κριτσά. Από την ώρα που γεννήθηκα μέχρι την ώρα που έφυγα στα 20 χρόνια, όση ώρα δεν ήμουν στο σχολείο ή δεν κοιμόμουν, ήμουν έξω. Πρόλαβα δύο γιαγιάδες, ένα παππού, ο πατέρας μου, η μάνα, μόνο στενός ο κύκλος, είχαν τόσες γνώσεις που ήταν σχεδόν αρκετές για να αποκτήσω κάποιες ικανότητες και δεξιότητες, να μπορώ να αναγνωρίζω φυτά, ό,τι έχει σχέση με διατροφή από τη φύση, μανιτάρια, σαλικάρια. Είχα ένα απόθεμα το οποίο ήταν κρίμα να χαθεί και γι' αυτό κατάληξα να κάνω το μια κληρονομιά, ένα μουσείο. Να κάνω το μουσείο και να προστατευτεί και το υλικό που είχα και να μεταδίδω και τη γνώση που είχα αποκτήσει. Το Μουσείο Ροδάνθη δεν περιλαμβάνει μονάχα σπάνια και ενδημικά φυτά του νησιού. Απολιθώματα, πετρώματα, παλαιά αντικείμενα κριτικών μιας άλλης εποχής θα καταφέρει να συναντήσει όποιος το επισκεπτεί. Μέσα στις προθήκες είναι οι κατηγορίες των φυτών που λέμε, όλες οι χρυσές κατηγορίες και η κατηγορία των σπάνιων,
έχει ακόμα και απολυθώματα από φυτά και από μεγάλα θηλαστικά ή άλλα που υπήρχαν στην Κρήτη, ακόμα και θαλάσσιοι οργανισμοί, τους οποίους σήμερα τους βρίσκομαι πάνω στις κορφές. Επίσης κάτω είναι η αίθουσα η αφαιρμένη για όλες τις κατηγορίες των φυτών που έχουν έρθει στο μουσείο στη φυσική τους μορφή. Αυτό είναι κοράλι από την Ψήρα, σημερινό. Στα 200 μέτρα, υψόμετρο, 400 μέτρα, αυτό εδώ, από τα μινωικά χρόνια. Καταρχήν, το 80% ίσως από τους φραγιδιόλιθους στα μινωικά ανάκτορα έχει γίνει από αυτή την πέτρα. Ο χώρος που φιλοξενεί το μουσείο έχει και αυτό την δική του ξεχωριστή ιστορία, σύμφωνα με τον κύριο Φορδακό. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό κτίσμα που τον 18ο αιώνα λειτουργούσε ως δημόσιο λουτρό. Αργότερα υπήρξε μονοκατοικία της οικογένειας Πάγκαλων, μέχρι που το 2000 το οίκημα παρελήφθη από τον Γιώργο Φορδακό και κάπως έτσι ξεκινά η ιστορία του μουσείου. Το 2000 το πήρα εγώ σε ημιαϊπωμένη κατάσταση, 5 χρόνια αναπαλαίωση και τα τελευταία 6 χρόνια, τον 7ο που πάμε τώρα, λειτουργεί σαν μουσείο όχι μόνο για τα σπάνια φυτά και τα ενδυμικά που ήταν ο τίτλος της κατάθεσης της πρότασης, αλλά όλες οι κατηγορίες φυτών που χρησιμοποιούμε στην Κρήτη. Η κριτική είναι διαχρονικά άμεσα συνδεδεμένη με τον τόπο τους. Η γη μας έχει καταφέρει να αναθρέψει αμέτρητες γενιές παρά τις κακουχίες και τις αντικσότητες. Και πώς το κατάφερε αυτό? Χάρη στην πλούσια χλωρίδα της. Από ό,τι βλέπουμε και στη φύση που μπαίνουν μέσα σε περιοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί, η ευαισθησία των παλιών ήταν μεγαλύτερη. Γιατί ήταν άμεση εξαρτημένη από τη φύση και ειδικά από τα φυτά. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν οι Κρητοί περίπου 500 φυτά για όλες τις χρήσεις, από έπιπλα μέχρι διατροφή, ιατρική, βαφές κλπ. Πέρα από χιλιάδες ανθρώπους από όλο τον κόσμο που επισκέπτονται το Μουσείο Σπάνιων και Ενδυμικών Φυτών, πολλά παιδιά στο πλαίσιο σχολικών εκδρομών έχουν έρθει και έμαθαν από πρώτο χέρι την ιστορία της κρητικής φύσης. Περισσότερα σχολεία που έρχονται εδώ μετά τον Απρίλιο που ο καιρός προσφέρεται και είναι όλα τα φυτά στην ανταφορία τους, στο φόρτε. Πριν την επίσκεψη κάναμε ένα περπάτημα μέχρι την είσοδο του Φαραγγιού, δηλαδή μια διαδρομή 500 μέτρα που βλέπουμε επιτόπου ζωντανά τα φυτά και μετά καταλήγουμε στο μουσείο. Όταν έρθουν εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση, και αυτό εντυπωσιάζει τους ξένους και λένε ότι είναι κάτω παράξενο στο μουσείο, ότι έρχονται σε επαφή σχεδόν με ό,τι υπάρχει στο μουσείο. Δηλαδή θα δοκιμάσει, θα μυριστεί, θα έρθει σε επαφή, θα ενημερωθεί όσο γίνεται καλύτερα. Στο μουσείο Στολίδη της περιοχής βρίσκονται προθήκες που φιλοξενούν τα ενδυμικά φυτά, προστατεύοντάς τα σαν κόρη οφθαλμού. Μια πολυσύνθετη διαδικασία, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον, διαφυλάσσοντας αυτόν τον θησαυρό της φύσης για πολλά ακόμη χρόνια. Τα σπάνια και τα ενδυμικά πρέπει να βρεις τρόπο να έχεις ένα φυτό να μπορείς να παίρνεις δείγματα. Δεν επιτρέπεται να πηγαίνεις κάθε λίγο και λιγάκι στη φύση και από τους φυσικούς πληθυσμούς να παίρνεις πρωτογενές υλικό, γιατί είναι σπάνιο και μπορεί από αυτή τη διαδικασία να εξαφανιστεί. Δηλαδή πρέπει να είμαστε φιδωλοί όταν παίρνουμε από τη φύση, να παίρνουμε όσο χρειαζόμαστε και αν είναι σπάνιο, σε ορισμένα ίσα να δοκιμάζουμε ένα μεζέ που λέει ο λόγος. Σας
σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση γίνεται όλο και πιο ορατή γύρω μας, πρώτα απ' όλα έχουμε εμείς χρέος ως πολίτες, ως άνθρωποι, να προστατεύουμε όσο μπορούμε τη φύση. Αλλά παράλληλα και εσείς επιτελείτε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, διότι μέσα από το μουσείο σας, πέρα από το ότι προστατεύετε πάρα πολλά ενδυμικά φυτά και τη χλωρίδα της Κρήτης, ευαισθητοποιείτε με τον δικό σας τρόπο τους ανθρώπους και τους πολίτες. Ο βασικός λόγος που έγινε το μουσείο είναι αυτός. Για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να αλλάξει συμπεριφορά όσον αφορά τη συμπεριφορά στη φύση. Κάνουμε αγώνα για τους πολίτες. Εκεί που βγαίνει το πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι διαμορφώνε χαρακτήρα από μικρά τους, τα ερεθίσματα που θα του δώσει, αυτά θα κουβαλά. Οι μεγάλοι δύσκολα αλλάζουν και οι πολύ μεγάλοι δυστυχώς αποδεικνύει η πραγματικότητα, ενώ οι κυβερνήσεις και όλοι αυτοί σχεδόν δεν έχουν κάνει τίποτα.